Δέον και πλέον αυτόν και τούτο αυτό επαρκώς και επακριβώς να επεξηγηθεί και διαυγώς ως καθαρόν είδωρο επί διαφανούς κρυσταλλίνου ποτηρίου να διευκρινιστεί ή να μη πονηρός και δολίως νομιστεί ότι παν το γενόμενον παρέρχεται να επιστρεφτεί. Κάποιος εκ των κυρίων στο βάθος εκεί επαρκώς δεν με παρακολουθεί. Εάν επιθυμεί να κοιμηθεί, υπάρχει τρόπος, τόπος δι' αυτόν να ευρεθεί. Και κατά αυτό, ως εισποιμήν εγώ, οδηγήσω και καθοδηγήσω την ελευθερία, απολύτως ελέγχων αυτήν, της ελευθέρας ραδιοφωνίας των δημοτικών και ιδιωτικών σταθμών, εις την ελευθερία εκείνην την απορρέουσαν εκ των προγονικών παρακαταδικών και δανείων, των ορθών σκέψεων εκείνων, ήτινες απελευθέρωσαν των ενδόμηχων λόγων, φέροντας αυτόν εις τας γλώσσας αυτών και τα σόβρανα χείλη, λέξεις υψίστης σημασίας εκφερόμενες δια των λόγων και ουχή απολογούμενοι, αλλά προτρέποντας επ' αγαθό και αρμονίας ηιτόρων και ηγουμένων. Εις τη ούτων σημείων, ώστε εν ουδε μία περιπτώση και ουδέποτε να παρεμβάλλεται ως ανόητων, ελεηνών και κατάπτυστων παράσιτων, ενοχλούντα την ηρεμία των ύπνων και τη μακαριότητα, ως βομβίζων κόνοψ, τριβιλίζουν ως παράσιτον ραδιοφώνου εις μίαν καθολικήν και μία αμφισβητούμενη ελευθερία του ηγωμένου ηγήτωρο. Το πλαισίο λοιπόν της περιγραφής ελευθερίας ημών και των απορρεουσών υποχρεώσεων ημών προς ημάς και εμού προσωπικώς εις όλας τας εκπομπάς σεβόμενη εν την προσπαθία ημών τόσον εμέ και ημάς όσον και τους ακουρατάς. Εν ταυτό και κατά αυτό ως περπέλεκαν ή ως περκλώσσα καλύπτουσα τα γλωσσόπουλα υπό τον πτερίγων αυτής. Τι κάνει ο Κύριος στο βάθος εκεί? Ομιλώ εγώ και αυτός ακούει σταθμό? Κρεμάστε τον ψηλά, καρφώστε τον με καρφιά. Ομιλώ εγώ και αυτός ακούει, τολμάει να ακούει 937. Κόψτε του τα αυτιά.